Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τον σύντροφο της Εύα Σκαϊλή, Φραντζέσκο Τζόρτζε και τον Ιταλό πρώην Ευρωβουλευτή και φερόμενος εγκέφαλο του κυκλώματος Αντώνιο Παντσέρη να κουβαλούν βαλίτσες γεμάτες χρήματα μέσα σε πολυτελές ξενοδοχείων των Βρυξελών αποκαλύπτει η Ιταλική Εφημερίδα La Repubblica τα στιγμιότυπα από τι κάμερε ασφαλεία του ξενοδοχείου είναι από την περιβόητη συνάντηση που πραγματοποίησαν Τζόρτζι και Παντσέρι με καταριανού αξιωματούχου προεξάχοντο του Υπουργού Εργασία του Κατάρ στι 10 Οκτωβρίου. Ένα μήνα πριν από την εμφάνιση του Αλ Μάρι ενώπιον τη Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωκοινοβουλίου. Ο Παντσέρι, σύμφωνα με την Ιταλική Εφημερίδα, προσέρχεται στη συνάντηση με έναν άδειο χαρτοφύλακα. Οι καταριανοί καταφθάνουν με τρία μαύρα οχήματα. Όταν η συνάντηση στη βασιλική σου ο χαρτοφύλακα είναι φουσκωμένο. Ο Τζόρτζα έχει πάει στο ραντεβού σέρνοντα το καρότσι με την κόρη που έχουν αποκτήσει με την Εύα Καηλή, ενώ στι φωτογραφίε φαίνεται και ένα άνδρα που κρατάει μια τροχήλα τη βαλίτσα. Στη συγκεκριμένη συνάντηση, σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει καταθέσει ο σύντροφο Σέβα Εύα Καηλή, καθορίστηκαν αναλυτικά όσα θα έλεγε ο Καταριανό Υπουργό Εργασία ενώπιον των Ευρωβουλευτών στι 14 Νοεμβρίου. in qatar there has been many recommendations and many uh, criticism that i formulated myself against the government in my country and Το ραντεβού διήρκησε μισή ώρα. Κατεβαίνοντα από τον τέταρτο όροφο, ο Τζόρτζι φέρεται να παρέδωσε το καρότσι με το μωρό σε μια γυναίκα η οποία δεν κατονομάζεται. Την ίδια στιγμή, η Εύα Καηλή μεταφέρει μήνυμά τη μέσα από τι φυλακέ μέσω του δικηγόρου τη στην ιταλική εφημερίδα Κοριέρε Ντελασέρα. Αισθάνεται προδομένη. Το όνομά τη χρησιμοποιήθηκε εν αγνία τη. Πριν από την ημέρα τη σύλληψη, δεν γνώριζε τίποτα για τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι. Τα χρήματα δεν ήταν δικά τη, ούτε τα φύλαγε. Ο δικηγόρος Σέβας Καϊλή μεταφέρει την αγωνία της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή για την 22 μήνων κόρη της, η οποία μένει μαζί με τον παππού της και εξηγεί για ποιο λόγο δεν άσκησαν το δικαίωμα της έφεσης. Αν προσφεύγαμε στο εφετείο και απορρίπτονταν, τότε οι πιθανότητες να αφηθεί ελεύθερη η στο μέλλον θα ήταν πρακτικά μηδενικέ ήταν πολύ δύσκολο αν ζητούσαμε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο να την αφήσει ελεύθερη, οι δικαστέ δηλαδή να εναντιωθούν στην απόφαση που έχουν ήδη λάβει οι ανώτεροι δικαστέ. Η ακρόαση τη Εύα Καηλή θα γίνει πριν τι 22 Ιανουαρίου και οι δικηγόροι τη θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου, ο οποίο είναι πιθανό να εμπλουτιστεί ω τότε, μόλι 48 ώρε πριν τη νέα εμφάνιση ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου.